Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Little on the Road. Έχω αφήσει λοιπόν το Θωμά πίσω στη Θεσσαλία, συνέχισα τη διαδρομή μου και έχω έρθει εδώ. Είμαι στην Εύβοια, σε ένα καταπληκτικό πευκόδασος. Βλέπετε, έχω φορέσει στολή, έχω εξοπλιστεί γιατί έχω έρθει εδώ να γνωρίσω τις φίλες μου τις Μέλισσες. Τις έχω ησυχάσει εδώ με τον καπνό. Αλλά και γιατί περιμένω την πολύ καλή μου φίλη, τη Γογό Δελογιάννη, και βλέπω πως έρχεται σιγά σιγά. Που μας έφερες πάλι. Είσαι. Τέλειο μέρος, ε. Τέλειο μέρος. Και τέλεια μπλούζα. Και σου φέρει και εσένα μία. Τέλειο. Λοιπόν, για να μην σου μιλάω σαν αστροναύτης, βλέπετε σιγά φαβάς και αυτό τις μέλισσες. Πάω να βάλω την μπλούζα και έρχομαι να δω τι μου έφερες. Σαν την NASA είσαι ακριβώς. Είμαι σαν την NASA. Λοιπόν, έβαλα και την μπλούζα. Α, το άλλαξε! Πάει, φοβερή, 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 ωραίο χρώμα. Έλα να δεις εδώ τι σου έχω φέρει. Τι έχεις φέρει, για να δούμε. Λοιπόν, αυγουλάκια χειρόνα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ρύζι γλασέ από τη Λαμία. Τέλειο. Πεύκο μελάκι Ευβοίας. Α, και πεύκο, από εδώ τι. Έτσι, δεν μπορεί να είναι και δικό τους. Μήπως είναι δικό σας. Λοιπόν, έχω φέρει κάποια τυριά. Ναι, τι ένα έχουμε. Ένα πεκορίνο αμφιλοχίας. Ένα τυράκι γραβιέρα Μον Παρνές με την τρούφα. Και έχω φέρει και μια γραβιέρα αμφιλοχίας. Και τυρί αέρος Πάρνηθας. Γλυκό και βουτυράτο. Γλυκό και βουτυράτο, τέλειο. Λέω να πάμε στο τροχόσπιτο που έχω και εγώ διάφορα υλικά. Να ήρθα που ήρθα να μην μαγειρέψουμε κάτι. Ακριβώς. Λες να τα συνδυάσουμε όλα να μαγειρέψουμε. Κάνουμε και ένα challenge μεταξύ μας. Ένα διαγωνισμό. Κοτάς. Όχι, καθόλου. Πάμε. καθόλου. Και βγάζει κάνουμε ένα βγό. Εννοείται. Πάμε τα πράγματα στο βαν και πάμε μέχρι πέρα. Να τα πάμε να τα ετοιμάσουμε, πρέπει να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι οι μέλισσες. Οι μέλισσες, λοιπόν, αυτό το μικροσκοπικό πλασματάκι, παύλα έντομο, είναι πραγματικά ένας σούπερ ήρωας. Στη διάρκεια της ζωής τους κάνουν 3 φορές το γύρο της γης σε χιλιόμετρα για να παράξουν ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Είναι ίσως το πιο σημαντικό είδος στον πλανήτη. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι αν εκλείψουν οι μέλισσες, μέσα σε 4 χρόνια θα εκλείψει το ανθρώπινο είδος. Δυστυχώς, αυτό το τόσο σημαντικό πλάσμα απειλείται πλέον με εξαφάνιση και πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε. Γι' αυτό λοιπόν μην χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα στα σπίτια και φυτέψτε πάρα πολλά λουλούδια και αρωματικά φυτά και βότανα που τους αρέσουν πολύ. Όπως θυμάρι, δυόσμο, βασιλικό, λεβάντα, δεντρολίμανο, φασκόμηλο. Τρέχει να τα φυτέψει! Εγώ λοιπόν τώρα θα πάω να βρω τη Γογό. Ελπίζω να έχει ετοιμάσει για να έχω γλιτώσει λίγη δουλειά. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Τι έχεις ετοιμάσει εδώ, τι έχεις κάνει, πόση ώρα μιλάω για τις μέλισσες. Λοιπόν, έλα να δεις εδώ πέρα τι έχει παίξει. Έχω στήσει 2 πάγκους. Ωραία, καταρχάς άλλαξα για να μην λερωθώ, γιατί μου άρεσε πολύ το φούτερ. Ομοίως και εγώ. Έβαλα και ποδιά. Μπράβο. Σκέφτηκα, μήπως έτσι που έχουμε όλα αυτά τα υλικά, να κάνουμε ένα ριζοτάκι. Είμαι μέσα στο ριζοτάκι. Ωραία. Έχω εμπειρία στο ρύζι, να σου πω. Όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έκανα κάτι με ρύζι. Τι έκανα. Κάτι με ρύζι. Ριζότο δεν έκανα, θα κάνω τώρα. Θα κάνεις. Μπορείς να με ρωτάς άμα χρειαστείς κάτι. Τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, τα τυράκια που σου δείξα πριν, βρήκα κάτι κρέμες φανταστικές, τις έφερα. Εγώ θα πάρω τα σπαράγγια, τα λεμόνια, κρεμμύδι οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς ριζότο. Ένα ριζάκι εδώ Λαμίας που έφερες, το μεσόκαρπο. Λάδι, αλάτι, πιπεράκι. Το ριζότο βάζουμε και λίγο βούτυρο στο τέλος. Οπωσδήποτε βάζουμε βούτυρο και τυρί, πώς θα δέσουμε αλλιώς. Και τυρί. Το αέρος που είναι γλυκό και βουτυράτο θα ταιριάζει. Θα ταιριάζει, εγώ θα πάρω το πεκορίνο βέβαια. Ωραία, πάρα και το θυμαράκι σου. Δεν έχω χέρι, άστο το θυμαράκι. Πάρε και ένα βουτυράκι που δεν έχει χέρι. Thank you. Ξέρεις τώρα που σε βλέπω τι δεν κάνω ποτέ και νομίζω όλοι όσοι μαγειρεύουν μόνο σπίτι δεν το κάνουν. Δεν μπορώ καθόλου πρώτα να προετοιμαστώ και μετά να ξεκινήσω να μαγειρεύω. Δηλαδή ήθελα να ρίξω ήδη εγώ τα πράγματα. Ένα δύσκολο challenge ότι γέρνει το έδαφος. Αλλά δεν ξέρω να φτιάχνουν τα βουνά ίσως και ο κόσμος μαγειρεύει. Νιώθω σαν μαθητής που αντιγράφει. Εντάξει, δεν είσαι πολύ ανταγωνιστική, με βοηθάς. Τώρα, Γιώργο, θα πω εδώ ότι ο Σεφ Παπουτσάκης δεν με βοήθησε ποτέ. Πολύ ωραία αμύγδαλα, ε. Θα πού είναι. Λάρισα. Εγώ θα βάλω και σπαράγγια. Αν δεν είναι τρυφερά. Ναι. Είναι σαν ξύλα. Αν δεν σου κάνουν μια γκαλίτσα. Το κουτάλι είναι έτοιμο. Το αποσύρουμε από τη φωτιά. Το ρουφάει. Το ρουφάει, το πίνει. Για να δώσουμε λίγο τον τρίφτη. Για πάρε τον τρίφτη. Λοιπόν,
Ξέρεις τι, εγώ θα το κάνω με ηλεκτρικό τρίφτη. Το κάνουμε, τα τυριά με τον ηλεκτρικό τρίφτη. Όχι. Αν τα καταφέρεις, θα γίνει με... Για κάτω. Για κάτω να σε δω. Εγώ τώρα θα πάρω, θα ανοίξω το τυρί και θα πάρω το τυρί αέρος Πάρνηθας, τη γραβιέρα Μονπαρνές, θα τα βάλω όλα σε τρίφτη, γιατί ο ηλεκτρισμός είναι μια πολύ μεγάλη εφεύρεση. Wow. Καλά, αυτό είναι top. Αυτό έβαλες και εσύ. Έβαλα αυτό και ένα πεκορίνο. Με κλαίει τις συνταγές. Για να τα γλιτώσω όλο το χρόνο θα βάλω και μέσα και το βούτυρο. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν πολύ μπρόκολο. Δεν ξέρω πώς θα βγει βέβαια. Μια πάστα στην καλύτερη περίπτωση. Είσαι ο rockstar του τυριού. Ολόκληρο το τυρί μέσα. Αυτό είναι. Μπαμ, μπαμ. Πιπέρι. Όχι πάρα πολύ, για να μπορείς να διορθώσεις μετά. Το έχει πολύ πιπέρι. Λες απλά και λίγο παραπάνω, που δεν πειράζει. Του λες, δεν είναι για σένα αυτά. Άμα δεν μπορείς τα καυτερά, αυτός το παίρνει προσωπικά και λέω, δεν μπορώ τα καυτερά, ξέρεις, δεν τρώω. Άμα ξέρει. Φέρε με και με το στόμα να κάνω κάτι. Τι απίστευτο μίξ έχω φτιάξει. Wow! Είναι πολύ καλό. Ωραία, τι μίξ είναι αυτό. Τι έστω. Έτοιμο το αλμυρό. Ωχ, πώς το έκανες αυτό. Πες λίγο. Μπέτω σε μένα. Για φέρω εδώ. Κάτσε να το δοκιμάσω. Πονάω! Έχουμε μαζέψει λοιπόν εδώ το ριζότο, πρέπει να το φάμε γρήγορα, μου πες. Ναι, γιατί δεν θα, άμα παγώσει μετά το χάσεις. Ωραία, άρα θα δοκιμάσουμε τώρα. Ξεκίνα εσύ από μένα, εγώ από σένα, να δούμε. Ωραία παρουσίαση, μπράβο. Ωραίο, Γιώργο. Ωραίο. Έχει πολύ, είναι πολύ ωραίο το αμύγδαλο σε σένα. Έχει δώσει... Έχει μια τραγανότα. Και σένα βέβαια έτσι που άφησες χοντροκομμένο το κρεμμύδι, υπάρχει μια τραγανότητα. Ωραίο το κρεμμύδι έτσι. Πολύ καλό. Για να δω και το δικό μου λίγο. Ωραίο και το δικό μου. Κοίτα. Είναι πιο ωραίο το δικό σου, αλλά επειδή εγώ είμαι ερασιτέχνη σεφ, θα έδινα μια ισοπαλία. Πώς δίνω στα παιδάκια που παίρνω όλα έπαινο. Τι δίνω κι εγώ. Λοιπόν, φάγαμε. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Να σου πω ότι εμένα γενικότερα στο φαΐ με ενδιαφέρει να φτάσω στο γλυκό. Ωραία. Οπότε θα είμαι γρήγορος. Ωραία. Πάμε να πάρουμε υλικά. Πάμε, για πάμε. Πήγαμε. Θες τσουρέκι. Θέλει το μισό, παρακαλώ. Πάρε το μισό, πάρε το μισό. Όσο μου δίνεις, τέλος πάντων. Τι θα φτιάξεις. Εγώ θα φτιάξω αύγο φετές, τις οποίες ξεκινάω αμέσως τώρα με αυτή την απαράμιλη τεχνική. Παίρνω μία πρέζα ζάχαρη. Ναι. Τη βάζω εδώ μέσα. Ναι. Ρίχνω από πάνω τα αυγά του αχυρώνα. Ναι. Και μετά κρέμα του γάλακτος. Ναι. Και τα ανακατεύω όλα μαζί και εκεί μέσα βουτάω το τσουρέκι. Εσύ τι θα φτιάξεις. Εγώ τι θα κάνω. Θα πάρω το τσουρέκι και θα το κόψω στη μέση. Ωραία. Σε παρακολουθώ, μην κοιτάς που σπάω αυγά. Ναι, ξένα, ναι. Κοιτάω. Τι θα κάνω μετά. Θα πάρω εδώ τέλεια κρέμα βιωτίας βανίλια. Και την τέλεια κρέμα βιωτίας κακάο. Ναι. Ωραία. Έχω καταλάβει τι θα κάνεις. Σε έχω πιάσει. Και θα το ανοίξω έτσι. Θα πάρω ένα κουταλάκι, θα δοκιμάσω τελικά μου πρώτα. Θα απλώσω σοκολάτα στη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά βανίλια. Θα λέγεται γλυκ και γλιάκ. Όλα είναι στο όνομα. Το γλυκό με εμένα είναι πρακτικά έτοιμο. Ωραία. Μπορείς να ξεκινήσεις. Θα το βάλω τώρα εδώ. Εγώ θα σου πρότεινα να το πασπαλίσεις λίγο μέλι. Όλο στον καρπό είναι, να ξέρεις. Καλά, ε. Θα αναγκαστώ να το φάω όλο, γιατί λερώθηκα. Αυτό φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον. Εκεί χάνω εγώ, στην παρουσίαση. Εβουαλά. Από όλα τα φαγητά σήμερα αυτό ήθελα πιο πολύ να δοκιμάσω. Δεν ξέρω καθόλου τι γεύση τάχει η αυγόφετα τσουρεκιού. Για δοκίμασε. Είναι η πρώτη μου αυγόφετα τσουρεκιού. Με την κρεμούλα της, με το μελάκι της, με τα όλα. Χωρίς Τι μπάλα έχεις παίξει. Πρέπει να μπει στην κουβέντα Μέση, Ρονάλντο, τσουρέκι, αυγόφετα. Παιδιά, αφού δεν πάμε. Κοίταξε, τώρα εδώ αντικειμενικά δεν μπορούμε να πάμε ισοπαλία. Όχι.
Αλλά εντάξει. Μία νίκη, μία ισοπαλία. Σχεδόν είναι φανταστικά. Δεν ήρθα στο γήπεδο 3-0. Εγώ θα φύγω τώρα. Αλλά μήπως θα ξανάρθει. Όχι ξανά εδώ πάνω, να πάμε τίποτα πιο παραλιακά. Ναι, ναι, ναι. Θα με βρεις. Θα γυρνάω. Πρωί να μην είναι. Θα το δούμε, θα, εντάξει, το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, εγώ πριν τελειώσουμε το γλυκό και φύγω, να σου πω ότι τρέχει φοβερός διαγωνισμός. Για να ακούσω. Αν κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι της Lidl Ελλάς και μας πείτε με comment ποιο είναι το αγαπημένο σας μέλι. Πείτε, Γιώργο, τρελαίνομαι για θυμαρίσιο. Έχω νύλα με το ανθόμελο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ χωρίς πευκόμελο στο τσάιμ. Κάτι, τι άλλα μέλια έχει. Έχει κουμαριάς, έχει έλατο, έχει πολλά πράγματα. Ναι, πείτε μας ποιο είναι το αγαπημένο σας μέλι και θα μπείτε στην κλήρωση και δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσετε από ένα κουτί γεμάτο με προϊόντα Νόμα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να φτιάξετε είναι αυτό εδώ του Τσουρέκ. Και να σου πω ότι τρέχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός σε όλα τα επεισόδια όπου ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα ταξίδι με ένα πλήρως εξοπλισμένο σύγχρονο τροχόσπιτο για να ταξιδέψει οπουδήποτε θέλει στην Ελλάδα. Καλό. Όποιος κερδίσει με παίρνει εμένα, εγώ θα μαγειρεύω και σε οδηγάτε. Πώς μπορούν να το κερδίσουνε? Μπαίνουν στο Instagram της Lidl Ελλάς, βρίσκουνε το post με στο οποίο τρέχει ο διαγωνισμός για πιο εύκολα. Κάτω στο description, στην περιγραφή του βίντεο, υπάρχει link. Τσακ, το πατάς, μπήκε στο διαγωνισμό. Βλέπεις εκεί τους όρους. Σούπερ. Ε, καλό. Ευκολάκι. Πολύ καλό. Ευκολάκι. Εύκολο σαν να φτιάχνεις την αυγόπιτα τσουρέκι. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Θα συνεχίσω τώρα να τρώω. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Lidl on the road. Γεια χαρά.